Ανοίγει τις πύλες της την 3η 27 Σεπτεμβρίου η 8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας και η Εμποροπανήγυρη, μια διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσμό για την βορειοδυτική και δυτική Ελλάδα και που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων με την αναπτυξιακή του Δήμου Αδαέωτα, καθώς και με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Άρτας και του Εμπορικού Συλλόγου. Στο εκθεσιακό κέντρο ξεκίνησε να στείνεται ο προκατασκευασμένος χώρος που θα φιλοξενήσει τη Γενική Εμπορική Έκθεση και εντός της εβδομάδας θα κορυφωθούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου της Εμποροπανήγυρης που αρχίζουν στις 27 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες για τη μεγάλη διοργάνωση αναμένεται να αποπερατωθούν τις επόμενες μέρες, ενώ και φέτος οι φορείς δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη Γενική Εμπορική Έκθεση, προσδοκώντας να αποτελέσει πόλο έλξης πολλών επισκεπτών και κυρίως να αποτελέσει σταδιακά ένα κορυφαίο θεσμό για την περιοχή. Συνολικά, μέχρι και την Τετάρτη, είχαν δηλώσει συμμετοχή 30 επιχειρήσεις από την Άρτα και από άλλους νομούς της Ηπείρου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Άρτα και κάθε χρόνο την επισκέπτεται χιλιάδες κόσμος από όλη την περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και τη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που διασφαλίζει τεράστια επισκεψιμότητα στην έκθεση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την 3η 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Αρταίων. Παράλληλα στο χώρο, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσει και Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, ενώ ο χώρος διαθέτει και άνετο πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η Πανελλήνια Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της θα πραγματοποιηθεί μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι 10.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Η Πανελλήνια Έκθεση καταλαμβάνει έκταση 2.300 τετραγωνικών και η πληρότητα από επιχειρήσεις και φορείς αγγίζει περίπου το 100%, ενώ στο 100% είναι και η πληρότητα μέχρι τα τώρα στοιχεία και για την Εμποροπανήγυρη, κάτι που αποτελεί για ακόμη μια χρονιά ψήφο εμπιστοσύνη στην έκθεση, στην οποία προβάλλονται επιχειρήσεις από την Άρτα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα. Κυρία Γαλάνη, 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά και φέτος η έκθεση και η Εμποροπανήγυρη στην Άρτα, στην τελική ευθεία της διοργάνωσης και θέλω λίγο να μου πείτε για την φετινή, μια που για 2 χρόνια λόγω κορονοϊού είχε σταματήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όντως έτσι είναι, 27 αρχίζει, 2 χρόνια απραξίας, η απόφαση πάρθηκε πολύ αργά ότι θα γίνει η έκθεση Μάρτιο-Απρίλιο μας είπαν ότι θα γίνει. Εμείς όπως βλέπετε εδώ οι εργασίες γίνονται. Ήδη το εκθεσιακό το έχουμε στήσει, οι παράγκες γίνονται. Πιστεύω ότι είναι ένα πανηγύρι, είναι γιορτή, είναι θεσμός και θα γίνει η έκθεση όπως κάθε χρόνο. Τώρα, εκτός όπως είπατε από την Εμποροπανήγυρη, θα λειτουργήσει και η εμπορική έκθεση. Έχουν δηλώσει εκθέτες συμμετοχή? Έχουν δηλώσει εκθέτες συμμετοχή. Αύριο κλείνουμε και κάνουμε τον εσωτερικό χωρισμό. Άρα μέχρι σήμερα ήταν η συμμετοχή, Μέχρι και αύριο. Και αύριο. Μέχρι και αύριο, ναι. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Πιστεύω θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Πόσοι περίπου εκθέτες θα συμμετέχουν φέτος? Δεν θέλω να μου πείτε αριθμό, ξέρετε, ακριβή. Περίπου. Γύρω στους 30. Ναι. Εκθέτες οι οποίοι θα βρίσκονται και φέτος με τα προϊόντα τους και φυσικά και η Εμποροπανήγυρη. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι και για τον χώρο αυτόν το στεγασμένο, τον οποίο εξακολουθεί η Δημοτική Αρχή να θέλει να φτιάξει ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο, προκειμένου εδώ να μπορεί να κάνει, να διοργανώσει κλαδικές εκθέσεις. Αυτό προχωράει? Αυτό είναι στα σχέδια, είναι στην επόμενη του Δημάρχου, είναι να γίνουν 3.000 μόνιμα τετραγωνικά μέτρα, είναι στο προγραμματισμένο και πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή, περιμένετε κάποιο χρηματοδοτικό πακέτο για να μπορέσει να ενταχθεί? Κάπως έτσι. Βέβαια, πήγαμε λίγο πίσω, λόγω του κορονοϊού, λόγω του COVID που ήταν όλα... Βεβαίως, κυρία Γαλάνη, εσείς έχετε αγαστεί συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, διότι και αυτή την περίοδο και τα καταστήματα θα πρέπει να δουλέψουν.
Βεβαίως δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ίσα-ίσα τα κέρδη της μονοπωλίας και της έκθεσης είναι πολλαπλά. Πρώτον, αναδεικνύουμε την Άρτα. Η Άρτα δεν είναι μια στατική πόλη. Η Άρτα εξυγχρονίζεται και θα πρέπει να γίνει γνωστό όχι μόνο στους Αρτινούς αλλά και στους πολίτες των όμορων νομών, περιοχών. Πιστεύω ότι τα χρήματα που θα αφήσουν εδώ, αυτό δεν ερχόμαστε σε καμιά αντιδικία με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα μείνουν στην επιχείρηση και θα διατεθούν πάλι στους Αρτινούς. Θα λειτουργήσουν δηλαδή ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ εγώ και σας περιμένουμε.